Άνθη σε μαρασμό με τελική κατάληξη τα σκουπίδια. Ο τομέας της ανθοκομείας στην Κρήτη εκπέμπει σήμα κινδύνου. Οι εικόνες από τα ανθοκήπια της Ιερά Πέτρας είναι αποκαρδιωτικές. Σήμερα ειδικά, επειδή έχει και μεγάλη συγκομιδή λόγω της καλής ηλιοφάνειας και των υψηλών θερμοκρασιών, τα περισσότερα λουλούδια, τουλάχιστον οι δικές μας μονάδες, γιατί έχουμε 6 διαφορετικές ανθοκομικές μονάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή, τα περισσότερα λουλούδια σήμερα θα τα πετάξουμε. Οι παραγωγοί αναγκάζονται να καταστρέψουν τα άνθη εξαιρετικής ποιότητας και ομορφιάς που παράγονται στην Ιερά Πέτρα. Εύκολο και το λιγότερο απαιτητικό. Η ελληνική αγορά κατακλείζεται από εισαγόμενα λουλούδια με προέλευση την Ολλανδία, την Ασία και την Αφρική. Αν και χαμηλότερης ποιότητας, τα εισαγόμενα είναι πιο δημοφιλή στην αγορά εξαιτίας των χαμηλών τιμών που εξασφαλίζουν τα φτηνά εργατικά χέρια. Ανταγωνιζόμαστε με χώρες που έχουν πάρα πολύ φτηνό κοστολόγιο, ιδιαίτερα στα μεροκάματα, φτηνό κοστολόγιο παραγωγής και δυσκολευόμαστε να επιβιώσουμε. Εμείς επιμένουμε. Στην Ιερά Πέτρα, από τις 40 μεγάλες θερμοκηπιακές ανθοκομικές μονάδες που λειτουργούσαν πριν από 35 χρόνια έχουν απομείνει στην παραγωγή και αγωνίζονται για να επιβιώσουν γύρω στις 10, ενώ οι ιδιοκτήτες των υπολείπων που σήκωσαν τα χέρια ψηλά έχουν στραφεί στην παραγωγή πρώιμων κηπευτικών. Κυρίως είναι η ορτή των ερωτευμένων του Αγίου Βαλεντίνου, είναι η μέρα της γυναίκας, είναι η μέρα της μητέρας. Είναι αυτές κάποιες γιορτές του Αγίου Γεωργίου, λίγο του Αγίου Δημητρίου, άντε και του Αγίου Κωνσταντίνου και κλείσαμε. Αυτό συμβαίνει κυρίως στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω και έχω δει και στην Ευρώπη. Ας πούμε στην Ολλανδία δεν υπάρχει σπίτι σχεδόν που να μην έχει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου δύο λουλουδάκια στο βάζο του στο σπίτι. Τα αποθέματα ανθοκομικών προϊόντων μένουν στα ψυγεία, στα αζήτητα και καταλήγουν στις χωματερές αντί να στολίζουν τα σπίτια. Όταν κάποιος δεν έχει μακαρόνια δεν θα αγοράσει λουλούδια. Ελπίζουμε τώρα που περνάει σταδιακά η κρίση να αρχίσει μια κάποια ανάκαμψη του λουλουδιού και βέβαια αν μας επιτρέπετε να απευθυνθούμε στον κόσμο ότι η κρίση είναι και ψυχολογική και το λουλούδι μας ανεβάζει ψυχολογικά, δεν στοιχίζει τίποτα. Μισό καφέ κάνει ένα μικρό ματσάκι λουλουδιών να το βάλουμε στο σπίτι μας.